Συνάντηση αφιερωμένη στους πολιτιστικούς φορείς του νομού Σερών διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρτ η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή. Η ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων υπήρξε άκρος θετική από όλο το εύρος του νομού, με 90 και πλέον εξ αυτών να δίνουν το παρόν, ενώ δόθηκε η δυνατότητα για ένα γόνιμο διάλογο. Η κυρία Αραμπατζή τόνισε πως η επιλογή της πρώτης της δημόσιας εμφάνισης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της ενώπιον των ανθρώπων που υπηρετούν τον πολιτισμό είναι συνειδητή. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, το ίδιο μεράκι για τον τόπο. Πάθος και μεράκι που με ώθησε να μπω στην πολιτική στην πιο άγρια ομολογουμένως περίοδό της. Επεσήμανε χαρακτηριστικά, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες. Για μένα είναι μια μοναδική συγκυρία, γιατί βγαίνει να συνδυάζω την πρώτη μου δημόσια εμφάνιση, την παρθενική μου δημόσια ομιλία, ύστερα από την ανακήρυξη υποψήφια στο τέλος της Νέας Δημοκρατίας, με ανθρώπους που και γνωρίζω και σέβομαι και θαυμάζω. Η εισήγηση της κυρίας Αραμπατζή περιελάμβανε προτάσεις για την αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος με εστίαση στην μοντέρνα διάστασή του. Πρέπει να προκριθούν οι νέες γενιές και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αλλά και στην προβολή με τη χρήση νέων μέσων και social media των πολιτιστικών δράσεων, έτσι ώστε να έχουν απήχηση στις νέες γενιές. Δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πολιτισμός είναι ζωντανός όταν ανανεώνεται και όταν οι νέοι άνθρωποι παίρνουν τη σκυτάλη. Θα μου πείτε, το ερώτημα είναι πώς το κάνουν αυτό οι νέοι άνθρωποι. Είναι πραγματικά αξίζει συγχαρητηρίων αυτοί που ήδη το κάνουν. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις νέες γενιές, οι οποίες έχουν και δυνάμεις και ιδέες και δυνατότητες. Και όλοι εσείς, οι γονείς μας, έχετε δουλέψει πάρα πολύ για μας, έχετε επενδύσει πάρα πολλά, προκειμένου εμείς να παραλάβουμε και να γίνουμε αξιότεροι. Ναι, λοιπόν, για να συμμετάσχουν, για να αναλάβουν τα ηνία του πολιτισμού και να το κάνουν νεότερο και συγχρονότερο, προφανώς θα πρέπει να καταλάβουν το ρόλο του, τη σημασία του για την τοπική κοινωνία και να έχουν κίνητρα για να συμμετέχουν ενεργά. Τόνισε πως ο πολιτισμός συνδέεται άρρηκτα με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και εξέφρασε την ανάγκη να γίνουν οι σέρες και μέσω του πολιτισμού σημείο αναφοράς του οικονομικού χάρτη, με οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας που θα ενισχύσουν την οικονομική ζωή του τόπου μας, αναφέροντας ενδεικτικά παραδείγματα πετυχημένων πρωτοβουλειών, όπως η Μαθητιάδα της Πρώτης, το Δέντρο της Αγάπης, Κερκίνη η Λίμνη μας ενώνει, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και η Διεθνής Χορευτική Συνάντηση. Με θυμώνει πάρα πολύ που έχουμε ένα κόσμημα, μεταξύ άλλων στο νομό Σερών, όπως είναι η Λίμνη Κερκίνη, ένα κόσμημα οικολογικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό. Κατά τη γνώμη μου, παραμένει αναξιοποίητο. Με θυμώνει το γεγονός ότι ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε στις τηλεοράσεις για τα περιβόητα πρέσπια που όλος ο πολιτικός, κοινωνικός, καλλιτεχνικός κόσμος συγκεντρωνόταν μέχρι πρότινος εκεί. Τεράστιες εκδηλώσεις γίνονταν. Τουριστικά η περιοχή κέρδιζε πολλά. Και εμείς εδώ στις Σέρες, έχοντας αυτό τον ανεκτήμητο πλούτο, την Κερκίνη, έχουμε δυστυχώς αναξιοποιεί. Ιδιαιτέρως υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι η διεκδίκηση χρηματικών κονδυλίων μέσω ευρωπαϊκών και τομεακών προγραμμάτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας και εξέλιξης των πολιτιστικών συλλόγων. Αναφέρθηκαν δε συγκεκριμένα παραδείγματα σεραϊκών συλλόγων που με επιμονή, μεθοδικότητα και όραμα κατάφεραν να εντοπίσουν, να αντλήσουν και να αξιοποιήσουν σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για δημιουργία υποδομών, κτίρια, επιστημονική έρευνα και κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω έτσι τόσο κύριες και περιστατωμένες προτάσεις και πιστεύω τα συγχαρητήρια αξίζουν και στους συνεργάτες σας που σίγουρα έχουν μια μεγάλη εμπειρία στο χώρο αυτό. Το μόνο κακό της υπόθεσης είναι ότι περισσότερο είναι αυτά θέματα δυστυχώς που αφορούν πιο πολύ τοπική αυτοδιοίκηση όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Κυρίαρχο ρόλο στην πολιτιστική ατζέντα της κυρίας Αραμπατζή κατέχει η θεσμοθέτηση σημαντικών εκδηλώσεων πολιτισμού. Στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνέργειες συλλόγων, επιχειρηματιών και φορέων για κοινές εκδηλώσεις ομπρέλα. Η θεσμοθέτηση καρναβαλικής εβδομάδας είναι ενδεικτικό παράδειγμα. Προτάθηκε επίσης από την κυρία Αραμπατζή η ενοποίηση παράπλευρων εκδηλώσεων για τη δημιουργία πολυθεματικών εβδομάδων πολιτισμού. Η συνεργασία είναι το παν, τόνισε καταλήγοντας η υποψήφια βουλευτής, προσθέτοντας πως η Ένωση ισχυροποιεί τα αιτήματα διεκδίκησης και δυναμώνει προτάσεις που οθούν την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
για να λειτουργούμε ο καθένας ατομικά. Ούτε οι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν, ούτε οι συνθήκες το επιτρέπουν. Θεωρώ ότι αυτό το κοινό λεγόμενο ισχύς εν τη ενώση είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θεωρώ ότι μαζί δυναμώνουμε τα αιτήματά μας και ισχυροποιούμε τις προτάσεις μας και τις διεκδικήσεις μας. Θεωρώ ότι ξεκαθαρίζει η ήρα από το σιτάρι, γιατί εδώ σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους με δράση, αποτέλεσμα και ιστορία και όχι συλλόγους φραγίδα, γιατί και από τέτοιους έχουμε και έχετε υποφέρει. Στη συνέχεια ακολούθησε γόνιμος και εξαιρετικά ενδιαφέρον διάλογος με πολλούς εκ των παρισταμένων να παίρνουν το λόγο. Οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων έθεσαν τους προβληματισμούς τους στην κυρία Ραμπατζή, προκρίνοντας τα προβλήματα της έλλειψης χρηματοδότησης και των κτηριακών εγκαταστάσεων ως μείζωνα. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν οι τοποθετήσεις του Προέδρου του Πανηπυρωτικού Συλλόγου κ. Σίσκα, του πρώην Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελενίκου κ. Τοπολίγκα και της Προέδρου της Θρακικής Εστίας κ. Ευσταθοπούλου. Θέλω και εγώ να αναφερθώ στο θέμα το κτηριακό για τους συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν πλέον στέγη εδώ και πρέπει να το δούμε καλά, το επαναλαμβάνω, γιατί η Θρακική Εστία είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους, πιστεύω, και ένας από τους παλαιότερους συλλόγους, ο οποίος τελικά μέσα στην πόλη δεν έχει στέγη. Κύριε Ραμπατζή, θέλω να σας κρύψω ότι όταν έλαβα την πρόσκληση, στην αρχή ένιωσα λίγο επιφυλακτικός. Περίμενα εδώ μέσα στην αίθουσα να ακουστεί κάποιος λόγος πολιτικός. Γι' αυτό και ήμουν επιφυλακτικός. Παρ' όλα αυτά όμως, σας χαίρω ότι σε όλο το λόγο σας δεν ακούστηκε ούτε δευτερόλεπτο πάνω στην πολιτική σας ιδιότητα. Το πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε. Πέρα από τα ιδεολογικά πιστεύω ότι όλοι αποκομίσαμε ένα πολύ καλό λόγο και στην περίπτωση εκλογής σας ελπίζω ότι θα είστε κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους. Ένα πρόβλημα που έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τουλάχιστον εδώ της πόλης, είναι το κτηριακό. Και βλέπω ότι έχετε περιλάβει μέσα στην ομιλία σας. Πιστεύω όταν εκλεγείτε να το δείτε με μεγάλη προσοχή και να σκέψετε πάνω σε αυτό το θέμα. Για ανάγκη στροφή στον εθελοντισμό, έκανε λόγο ο κύριος Παπαπαύλου, πρόεδρος της ΕΚΑ, μιλώντας για απραξία της πολιτείας που στοιχίζει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρθηκε επίσης στην αλλαγή κριτηρίων στον τομέα της αναπηρίας και τις οριζόντιες περικοπές που αδικούν όσους πραγματικά χρήζουν βοήθειας. Έχουν βγει νόμοι οι οποίοι ενεργοποιούν τον εθελοντισμό και δίνουν κριτήρια για να ασχοληθεί κάποιος με τον εθελοντισμό. Έχουν βγει πολλοί νόμοι και επιμελώς η πολιτεία όλων των κομμάτων τώρα που έχει ασχοληθεί δεν ενεργοποιούν αυτούς τους νόμους. Για την ανάδειξη των σπάνιων αρχαιολογικών ευρημάτων που θα προσελκύσουν τουρισμό, μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπηλαιολογίας Συντικής, ο Μαύρος Βράχος, κύριος Ελευθεριάδης. Ο κύριος Βέρος, πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος, ζήτησε τη συνεργασία βουλευτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και ο κύριος Ταράσης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιονοχωρίου, ζήτησε την δέσμευση της κυρίας Σαραμπατζή για μετεκλογική βοήθεια, εφόσον εκλεγεί. Τέλος, η κυρία Πέτσα, πρόεδρος του νεοσύστατου Συλλόγου Σεραίες Μανούλες, εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη δυσκολία μετακίνησης στην πόλη σε ό,τι αφορά στις νέες μητέρες. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και η μερίδα, όσο ακούσαμε από την κυρία Ραμπατζή, έθεσε ακριβώς τους στόχους που θα πρέπει να έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και μας έδωσε και εμάς σαν ένα νεοσύστατο σύλλογο την όθηση να συνεχίσουμε σε αυτό που κάνουμε.